ένα άλλο θέμα, μια διαφορετική χρησιμότητα των υπολογιστών αναδείχθηκε στο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας. Δόθηκε έτσι η δυνατότητα στους μαθητές να καταπλήξουν τους πάντες και να ξεπεράσουν ακόμη και τους εαυτούς τους με τις εκθέσεις των έργων τους. Το μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο Αλέξανδρας Κουμουνδούρος του Διοικητηρίου, μια εκπαιδευτική εκδήλωση η οποία δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ψηφιακά έργα που αναπτύσσουν στο σχολείο τους. Τα παιδιά ασχοληθήκανε με τον προγραμματισμό πρώτη χρονιά και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Ξεπεράσανε κάθε προσδοκία. Φτιάξανε παιχνίδι με πάνω από 1000 γραμμές κώδικα προγραμματισμού και animation ενάντια στη σχολική βία, θα σας τα πούνε οι ίδιοι. Μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα παιχνίδι το οποίο το ονομάσαμε Cubiscus. Πραγματικά ρίξαμε τον πολύ υδρότα για να το φτιάξουμε και μας πήρε πολύ χρόνο. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Δημένος, πραγματικά καταφέραμε κάτι σπουδαίο. Εμείς φτιάξαμε ένα animation σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό και το ρατσισμό. Σκεφτήκαμε να συνδυάσουμε αυτή την ιστορία στην ιστορία ενός κοριτσιού που έρχεται από το Σουδάν και θα προβάλλουμε την αντιμετώπιση της από τους μαθητές τους Έλληνες. Φέραμε και ενώσαμε τρεις ιστορίες μέσα σε ένα ουσιαστικά πρόγραμμα με τη βοήθεια του συμμαθητή μας του Σούλη του Μάριου. Περιλαμβάνει εκθέσεις και παρουσιάσεις έργων ψηφιακής δημιουργίας από ομάδες μαθητών σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και εργαστήρια ρομποτικής για ομάδες μαθητών, ενώ πραγματοποιείται σε πολλές πόλεις ανά την Ελλάδα. Και αυτό το φεστιβάλ αποφασίσαμε να γίνει φέτος και στην Καλαμάτα, γιατί είναι τέταρτη χρονιά που γίνεται σε άλλες πόλεις. Είναι συνολικά φέτος 10 πόλεις που γίνεται. Έχει μεγάλη επιτυχία, γιατί κάνει τα παιδιά να είναι πιο δημιουργικά. Δείχνει στον κόσμο τι γίνεται μέσα στο σχολείο, ειδικά στο μάθημα πληροφορικής που είναι ένα μάθημα πολύ σύγχρονο. Βλέπουμε ταυτόχρονα ότι λίγο να τα κεντρήσει τα παιδιά βγάζουν μια δημιουργικότητα, μια φαντασία και σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στο καλλιτεχνικό και στο προγραμματιστικό. Δηλαδή έχουμε τέτοια αποτελέσματα που και εμείς έχουμε μείνει ενθουσιασμένοι, φαντάζομαι και τα ίδια τα παιδιά. Πήραμε πάρα πολλές γνώσεις και με τη βοήθεια του καθηγητή μας και μέσω της προσπάθειάς μας στο Scratch και εμείς αντιμετωπίσαμε πρόβλημα στην οικογένεια, διότι ο υπολογιστής δεν είναι μόνο για την ψυχαγωγία του χρήστη, αλλά έχει πληθώρα χρήσεων που μας βοηθάνε στην καθημερινότητά μας. Και αυτό δεν είναι εύκολο να το γνωρίζουν όσοι δεν έχουν ασχοληθεί με τον προγραμματισμό. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, ασχοληθήκαμε με τον προγραμματισμό, μάθαμε πολλά πράγματα, συνεργαστήκαμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία.